Λέγαμε για την καθημερινότητα. Εδώ έχουμε προβλήματα προφανώς ακρίβειας και... Έχουμε και προβλήματα με το μικρόφωνο. Τι έγινε, έπεσε? Όχι, όχι, λύνονται όμως όλα. Όλα καλά. Πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, στο Θανάση Γκαβό. Εκεί να δεις τι γίνεται και τι προβληματισμός υπάρχει για το χειμώνα που έρχεται. Θανάση. Προβληματισμός για το κόστος της ενέργειας. Βέβαια, ούτως ή άλλως, τα πράγματα είναι ήδη αρκετά δύσκολα, διότι από τον Απρίλιο η ρυθμιστική αρχή εδώ, η Ofgem, έχει ανεβάσει το πλαφόν χρεώσεων ανά κιλοβατόρα για την ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τυπική κατανάλωση ενός νοικοκυριού σε κάποιο βασικό πρόγραμμα μεταβλητών χρεώσεων. Θανάση, αν πάρουμε στο δικό σου νοικοκυριό, πόσο πλήρωνες και πόσο πληρώνεις τώρα, για να έχουμε μια εικόνα και να μην μιλάμε έτσι γενικά και αόριστα, να έχουμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Κοίτα, σε ευρώ αυτή τη στιγμή από τον Απρίλιο, ναι, η ετήσια χρέωση, ναι, διότι έτσι το μετράμε εδώ, ναι, είναι περίπου στις 2.350 ευρώ. Ναι. Και αυτό είναι μια αύξηση της τάξης περίπου 35-40% σε σχέση με από τον Οκτώβριο. Ήδη έχετε 35-40% και ήδη τώρα αυτό έρχεται... Και τώρα λοιπόν για τον Οκτώβριο που έχει προαναγγελθεί νέα αύξηση αυτού του πλαφών χρεώσεων, μιλάμε για μια αύξηση περίπου 1.000 ευρώ. Άρα πάμε στα 3.300 ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, ναι, αυτό φαίνεται ότι ήδη έχει ξεπεραστεί αυτή η αρχική πρόβλεψη, διότι υπάρχει η έρευνα που δημοσιεύθηκε από την BFY Group, που είναι μια πολύ έγκριτη οργάνωση που ασχολείται με το κόστος ενέργειας, που λέει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, κυρίως βέβαια με τη τιμή του φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, θα ανεβάσει ακόμα παραπάνω, κατά ακόμα περίπου 500 ευρώ τη χρέωση. Άρα θα μιλάμε για περίπου 3.850 ευρώ ετήσια χρέωση. Επειδή έχασα τα νούμερα, ξεκινήσαμε από τα 1.500 και φτάσαμε στα 3.850, σωστά το έχω καταγράψει? Ρωσικός χειμώνας και στη Βρετανία. Από τα 2.300 αυτή τη στιγμή στα 3.800. Αλλά δεν σταματά εκεί. Έχει κι άλλο. Ήδη η Ofgem έχει πει ότι αυτή η αναθεώρηση που γίνεται στις χρεώσεις, αντί για 6 μήνες, μάλλον τώρα θα γίνεται ανά 3 μήνες. Αυτό θα γίνεται, είπε η ρυθμιστική αρχή, διότι αν υπάρξει κάποια μείωση στην αγορά χονδρικής, στις τιμές χονδρικής, θα περάσει πιο γρήγορα στο καταναλωτή. Αλλά η πρόβλεψη είναι ότι όχι μόνο δεν θα μειωθούν οι τιμές στη χονδρική, μάλλον θα αυξηθούν. Άρα αυτή τη στιγμή η νεότερη εκτίμηση που υπάρχει για την ετήσια χρέωση από τις αρχές του 2023, ναι, θα είναι στις 4.600 ευρώ, διπλάσια από τη σημερινή χρέωση. Και αριθμοί βέβαια που πραγματικά προκαλούν ζάλι και τρόμο στα βρετανικά νοικοκυριά. Δεν μόνο για βγαίνει τον Ιανουάριο, μόνο για αυτό το μήνα, αναμένεται ότι η χρέωση θα είναι 600 ευρώ για ένα Θανάση, τυπικό νοικοκυριό. Πού αποδίδεται αυτή η τρελή αύξηση, στον πόλεμο το ρίχνουν ή μιλούν και για κάποιο είδους, ναι, κερδοσκοπία? Κυρίως στο πόλεμο, κυρίως... Όχι, αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίως για την περιορισμένη διάθεση φυσικού αερίου στην Ευρώπη από τη Ρωσία. Και μπορεί να μην επηρεάζεται άμεσα η Βρετανία, διότι εισάγει μόνο το 4-5% του φυσικού αερίου που καταναλώνει από τη Ρωσία. Ναι, και αλλά εδώ κάνει εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες όμως το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι προφανώς είναι ευάλωτη και στις τιμές χονδρικής παγκοσμίως. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ηλεκτρικό, διότι εδώ εισάγουμε μια μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως από Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Και η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι χώρες θα χρειαστούν περισσότερη από τη δική τους παραγωγή για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που δημιουργεί ο περιορισμός εισαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και επίσης υπάρχουν και προγραμματισμένες για τους επόμενους μήνες εργασίες σε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Γαλλία. Κάτι που θα δημιουργήσει ακόμα ένα περιορισμό της διαθέσιμης ποσότητας. Ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Θανάσης και Γαβός, σήμερα να πω, ναι, ότι Θανάση, για πρώτη σύντομα φορά, ναι, επειδή ακούγαμε και τα ρεπορτάζ από τη Γερμανία, πρώτη φορά σήμερα προειδοποίησε ότι ίσως και εδώ να χρειάζεται να σβήσουν κάποια φώτα σε αξιοθέατα τις νύχτες ή ότι δεν θα υπάρχει θέρμανση και ζεστό νερό σε δημόσιες εγκαταστάσεις αυτό το χειμώνα. Αρχίσαμε. Ευχαριστούμε, Θανάση. Με πάντα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ.